Για πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Type R του Νίκου. Καλησπέρα παιδιά μου. Σε αυτό το βίντεο, όπως καταλάβατε, οδηγάμε πάλι κάτι ιαπωνικό, ένα Honda Type R Turbo του Νίκου. Πες γεια στα παιδιά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι ένα αυτοκίνητο δυνατό αρχικά, αλλά γενικότερα είναι βελτιωμένο σε όλους τους τομείς, στην εμφάνισή του, στο στήσιμό του. Είναι turbo και κάνουμε μια βόλτα. Πάντως το αυλάκι του πέρασες, σε έκοψε. Ναι, ναι, αφού ξέρω που χαμηλό αυτοκίνητο. Πες τώρα, άμα το περνούσε και δεν έβρισε και κατευθείαν. Ξέρω που χαμηλό αυτοκίνητο. Λοιπόν, και πηγαίνουμε μια βόλτα, μια κλασική βόλτα πλέον, προς την Εθνική, για να το δοκιμάσουμε, να το πατήσουμε, να του τραβήξουμε τα αυτιά. Ξύλο, έτσι. Ξύλο. Να δούμε τι κάνει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην Εθνική, θέλω να γνωρίσετε λίγο τον Νίκο καλύτερα, γιατί εγώ τον ξέρω χρόνια και ζαμάνια. Πολλά χρόνια. Αρχικά να πούμε στα παιδιά ότι αγόρασε το αυτοκίνητο αυτό μαμά. Μαμά. Εντελώς μαμά. Δεν ήταν ούτε καν facelift. Ούτε καν facelift. Και βέβαια του πήρα πρώτο χέρι από έναν παππούλι. Αλήθεια, ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Πήρα πρώτο χέρι από έναν παππού, ο οποίος το είχε αγοράσει καινούριο και για κάποιο λόγο το είχε για να μεταφέρει πιάτα και ποτήρια Καρδίτσα Αθήνα. Το είχε αρκετά χρόνια. Εννοείται ότι το πήρα εγώ, δεν είχε τίποτα, δεν είχε πειραχτεί ούτε βιδούλα. Και μετά το πήρα εγώ. Και τώρα έχει πειράξει τα πάντα. Ναι. Ναι. Δεν έχει αφήσει τίποτα μανίσιο πάνω, ούτε το χρώμα το εξωτερικά δεν είναι μαμά. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, καθώς κλασικά θα κάνουμε μια στάση στο πάρκινγκ για να σας το δείξουμε απ' έξω. Αξίζει αυτό το αυτοκίνητο να το δείτε και απ' έξω, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ δυνατό, το οποίο θα το διαπιστώσουμε λίγο πιο κάτω. Αρχικά θέλω να πεις, αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους πιστεύω είναι ο κινητήρας. Έχουμε ένα Type R δίλητρο τουρμπισμένο. Ο κινητήρας είναι ο γνωστός K20 A2 που έβγαιναν αυτά τα μοντέλα εδώ στην Ευρώπη. Το μοτέρ είναι stock. Έχει γίνει μόνο ένα φρεσκάρισμα στην κεφαλή όταν το είχα πάρει. Φρέσκες βαλβιδούλες, φλάτζα κεφαλής καινούρια. Εννοείται ότι όλα μαμά, Honda, stock. Ναι. Μετά απλά το είχα κάνει πρώτο στάδιο, ατμοσφαιρικό. Ήταν πολύ ωραίο. Έστρεβε πάρα πολύ καλά. Μετά το τσίτωσα λίγο παραπάνω σε όσο αφορά ατμόσφαιρα, αλλά μετά στους 3 μήνες βαρέθηκα. Βαρέθηκες. Και τι έκανες μετά? Πάντα από τότε που το πήρα, είχα στο μυαλό μου ότι θα τουρμπίσω. Γι' αυτό δεν επήραξα ποτέ συμπιέσεις, δεν έβαλα φλάτζες, κεφαλής, έκεντρα και όλα αυτά. Ήξερα πάντα ότι θα τουρμπίσω. Μάλιστα. Θα το έκανα κάποια στιγμή. Ήσουν συνειδητοποιημένος, ναι. Δηλαδή τα αγόρασες με, ναι, αυτή τη. Στην αρχή ξεκίνησα με το λίγο μου φτάνει. Έτσι ξεκίνησα. Λίγο φτάνει, 350 λουγάκι εν τέλει. Το οποίο αυτό το αυτοκίνητο για να πάει 350 άλογα είναι, βάζει μια μαντεμένη πολλαπλή, μια τουρμπίνα τη κακιά ώρα και πάει 350 άλογα στο 06-07. Χωρίς να ζωρίσει τίποτα. Πολύ ωραίο ήταν. Βασικά το αμάξι ήταν λες και ήταν εργοσιακό τούρπο, τόσο καλά δούλευε. Απλά εγώ πάλι μετά δεν με έφτανε. Και πήγε ακόμη πιο πάνω. Ναι, μετά βέβαια για να προχωρήσει παραπάνω εννοείται ότι με την μικρή την πολλαπλή που είναι ματρένια. Τι έβαλα, ναι. Έβαλε και το λάθο Τετάρτη. Α, είναι κοντό, ε! Είναι πολύ, πολύ κοντό. Ναι, πάρα πολύ. Μα έβαλε Τετάρτη στα 80 χιλιόμετρα, ναι, και βόκιξε. Ναι. Μπορούσα να βάλει και έκτο. Μέσα στην πόλη βάζω και έκτο. Είναι πολύ κοντό. Ναι. Βέβαια με τη ματρένια την πολλαπλή δεν γινόταν να προχωρήσουμε παραπάνω λόγω ότι τα καυσαέρια στριμώχνονται και μακροπρόθεσμα θα έκανα ζημιά.
στο μοτέλ. Άρα η λύση ήταν να πάω σε φτιαχτό οκταπόδι, μακρύ σε εμάς βγαίνει πλάγια, τέλος πάντων. Θα το δείξουμε και το κινητήρα. Ναι, παρήγγειλα ένα πολύ ωραίο οκταποδάκι από Αγγλία, από έναν Άγγλο που ασχολείται και φτιάχνει μόνο τέτοια οκταπόδια, ασχολείται μόνο με Honda. Κράτησα την τουρμπίνα την ίδια. Η τουρμπίνα είναι μια GT376R, δεν έχει κάτι της προκοπής. Είναι μια αρχαία τουρμπίνα σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα που έχουν βγει Gen 1, Gen 2, GTX, Ball Bearing και τα σχετικά. Χιλιάρια μπέκ, ID, M320 τρόπα βενζίνης πίσω, μπεγκέρες. Δεν χρειάστηκε να φτιάξω επιστρεφόμενα για τα άλλα που ζητούσα εγώ, γιατί συνήθως άμα θες να ξεφύγεις από 500 και μετά πρέπει να φτιάξεις επιστρεφόμενα εξωτερικές τρόπες βενζίνης και τι άλλο θέλει. Πόσα άλογα το υπολογίζεις? Επειδή το αμάξι δυναμομετρήθηκε και προγραμματιστήκε στην Αθήνα, στο 06 να ακούγεται κιόλας. Τετάρτη. Εντάξει, πάτησε πολύ χαμηλά βέβαια. Καλά θέλει. Είναι πιο ψηλά το πάρτι, το πάρτι γίνεται πιο ψηλά. Το πάρτι είναι πιο ψηλά. Θα το δεις μετά. Στο 06 έβγαλε 398 άλογα. Σόπαρε. Ναι. Και έβγαλε 464 στο ένα μπαρ. Βέβαια στο ένα μπαρ βαλβίδισε λόγω ότι φοράω μαμά ελαττήρια πάνω στην κεφαλή. Ναι. Αν τυχόν με λίγο πιο σκληρά ελαττήρια που παίρνουν σε εμάς κάτι Supertech, στο ένα μπαρ γίνεται πυροβόλο. Και όσο το στροφάραμε, έφκασε δύναμη. Βέβαια τώρα το περιορίσαμε στις 8.850 έχει κόφτη. 8.850. 8.850. Δηλαδή αυτό το 9 που βλέπω εδώ εκεί πέρα το φτάνει. Ναι, το φτάνει, άμα όταν θα πατήσεις κάποια στιγμή. Ναι. Και απλά μείναμε safe. Βέβαια κάθε μέρα το κυκλοφορώ στο, επειδή πλέον δεν έχω boost controller, το έχω αφήσει στο 08 που είναι γύρω στα 4.30 που είναι εννοείται καθημερινό. Είναι το μοναδικό αυτοκίνητο, πάω παντού με αυτό, διακοπές, πόρτες, σε δουλειά. Εδώ στο εσωτερικό βλέπω ένα όργανο της DEFI, ένα μπαρόμετρο. Βλέπω ένα PLX wideband, τα βασικά έτσι. Εδώ, start engine κτλ. Καθόμαστε σε καθίσματα από EVO 8, κάρο. Α, ναι. Μέσα έχουμε φτιάξει όλο το αυτοκίνητο Alcantara, ουρανούς, τα κολονάκια, όλα αυτά είναι πελουδέ. Ναι, και έχω και υποσύστημα κανονικά. Δεν έχω φορά σαν που φαίνεται, την πάρω σου μακριά. Αλλά τα ηχεία μου τα θέλω, όπως και την οθόνη, γιατί... Δεν είσαι δηλαδή τη συλλογική weight reduction bro. Το αυτοκίνητο φοράει 17 ρεζάντες, 17x9 ρότα, αν θυμάμαι καλά. Είναι καλά στημένο. Τι πράγματα φοράει αποστήσιμο? Αποστήσιμο πίσω, τα ψαλίδια εννοείται όλα έχουν αλλαχτεί. Είναι Skunk 2, Para ACR, τα πλακάκια της Pix. Coilover δεν φοράω κάτι ακριβό, είναι της VMAX. Είναι μια πολύ βολτάδικη ανάρτηση, μαλακή, πολύ μαλακή, αλλά είναι για καθημερινή χρήση. Για πίστα δεν τη συνιστώ, δεν μ' αρέσει. Ναι, δηλαδή η μαμά ανάρτηση από το Type R είναι πολύ πιο καλύτερη από τη συγκεκριμένη. Βέβαια αυτό είναι το καλό ότι τη ρυθμίζεις και το πας τάπα, έχουμε και ένα θέμα εμείς με το χαμήλωμα. Το είχα πιο χαμηλό, με έβρισαν, δεν έμπαινα στο πάρκινγκ, ούτε τώρα μπαίνω. Λύση μου μια απορία. Ναι. Ποια είναι τα αρνητικά του να έχεις ένα, επειδή είναι καθημερινό το αυτοκίνητο, ναι, κάθε μέρα πηγαίνεις στη δουλειά σου με αυτό, ναι, το βλέπω παρκαρισμένο έξω από το μαγαζί που δουλεύεις κάθε μέρα. Ποια είναι τα αρνητικά του να έχεις ένα τουρμπισμένο S2000? Ποια είναι τα αρνητικά του να έχεις ένα τουρμπισμένο Type R EP3 και να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα? Γιατί από ό,τι βλέπω ο συμπλέκτης του είναι λίγο αντρικός από τον δικό μου. Ναι, είναι αντρικός ο συμπλέκτης. Το έχω συνηθίσει. Βέβαια δεν ξέρω και το άτιμο, μην το ματιάξω. Πέρα από αλλαγή φίλτρο και λάδια, δεν πειράζω τίποτα άλλο. Γι' αυτό φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα τα βγάλει όλα μαζί. Λες να γεννήσει? Ποτέ. Όχι. Να γεννήσει όχι δύσκολα, ενώ περιφερειακά δεν με έχει βγάλει και τίποτα. Πέρα από συντήρηση, δηλαδή λάδια φίλτρο είναι, από τότε που το φτιάξαμε, έγινε ο προγραμματισμός, δεν έχω πειράξει ούτε βίδα. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλαδή με προβλήματα και τέτοια? Είναι λίγο κουραστικό στην καθημερινότητα. Είναι λόγω του συμπλέξη βέβαια. Επίσης άλλο κακό είναι ότι. Εγώ θα κάνω μια στάση εδώ πέρα. Το τιμόνι του δεν κόβει για κανένα λόγο. Α, δεν στριβεί. Όχι, δεν κόβει πολύ μέσα στην πόλη. Α, και δεν δυσκολεύεσαι να παρκάρεις, ναι, δηλαδή. Χρειάζεται να κάνεις σβούρα σε οτιδήποτε. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε την κλασική στάση εδώ πέρα, στο κλασικό σημείο.
Εδώ τα φέρνουμε όλα τα αυτοκίνητα. Να ξέρεις. Λοιπόν, θα κάνουμε μια στάση, θα κατέβουμε, θα δείξουμε το αυτοκίνητο στα παιδιά απ' έξω. Να κάνει προβατάκι εκεί. Και τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Ξύλο. 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 Μόνο ξύλο. Ξύλο. Λοιπόν, αυτό είναι το Type R του Νίκου. Ένα EP3 Turbo. Οι ζάντες του, ρότα, 17x9 όπως είχαμε πει και πιο πριν, σε custom χρωματάκι. Γενικά, όπως βλέπετε, δεν είναι ένα μαμά Type R. Έχει τα καλούδια του. Αυτό είναι το εξατμισάκι του external. Από εδώ γίνεται το πάρτι. Για έλα λίγο. Καλώς. Για πες μας λίγο εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, εγώ τα ξέρω, ναι. Ναι, να ξεκινήσουμε από πίσω προς τα μπρος. Από πίσω προς τα μπρος. Λοιπόν, βλέπω μια αεροτομή που σίγουρα δεν είναι... Όχι, είναι Mugen. Βασικά θα ήθελε να είναι, γιατί Mugen πλέον μόνο φτιαχτές εδώ στην Ευρώπη. Στην Ιαπωνία, άμα τη βρεις πουθενά, δεν ξέρω. Είναι ρυθμιζόμενη. Ναι, είναι ρυθμιζόμενη, έχει τα βιδάκια εδώ και τη φέρνεις όσο θέλεις. Βέβαια την είχα σε πιο καγκούρικη θέση. Αλλά έκοβε αρκετά στα πολλά. Και την κατέβασε λίγο. Την κατέβασα, ναι. Βέβαια πιο ψηλά είναι το πιο άμποχο. Για να συνεχίσουμε. Και πίσω φορά πρόσθετο είναι αυτό, τι. Αυτά είναι από το εργοστάσιο τα πρόσθετα. Ναι. Μπροστά τι βλέπουμε. Μπροστά είναι το λιπάκι της Mugen, η γρίλια της Mugen. Και επειδή όταν πρωτοπήρα το χταπόδι είχα ένα δίλημα, δεν ήξερα πού να βάλω το external. Αρχικά το είχαμε κατεβάσει κάτω, αλλά άμα ανοίξουμε το καπό και δεις ακριβώς την κατασκευή, βόλευε τέλεια για να βγει πάνω, αλλά έψαχνα. Εδώ βλέπουμε μια εισαγωγή, ναι, για τον αέρα. Ναι, έψαχνα να κάνω κάτι ώστε να είναι λίγο λειτουργικό και να βγαίνει η ζέστη από το μοτέρ και να βγαίνει από κάπου διακριτικά το εξτέρνο που το ήθελα πάντα πάνω. Οπότε μήπως έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τον καπό στα παιδιά. Hey, pop the hood. Pop the hood. Pop the hood. Τσακ! Από εδώ, παιδιά μου, βγαίνουν περίπου 400 άλογα στο 06. Από εδώ. Από εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι η εξωτερική εμφάνιση του Type R του Νίκου. Πάμε τώρα να το καβαλήσουμε και, όπως λέει και ο ίδιος, να του ρίξουμε ξύλο. Για πάμε. Και επιστρέφουμε καθοδόν. Για πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πως το ακούσατε και άμα το ακούσατε καλά. Μαλάκα, ο ήχος του είναι τρομερός. Ο ήχος του είναι τρομερός. Πού να δεις το βράδυ. Τι, Φεύγουν και οι φλογίτσες. Ναι. Εντάξει, έχει συνδυασμός, νομίζω. VTEC με turbo είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα πάτημα. Θα αλλάξει ταχύτητα μόλις αλλάξει.
να κάνουμε ένα πάτημα με το 13. Άνετα. Να δούμε διαφορές. Έλα, δεν έχω πατήσει με κανέναν. Θες. Λοιπόν, το υποσχόμαστε εδώ στα παιδιά. Θα κάνουμε ένα πατηματάκι με το 13, έτσι φιλικό, να δούμε τι γίνεται. Να βάλω προφυλακτήρα όμως πρώτα, γιατί θα μου ανοίξουν τα καπό, θα ανοίξουν τα φτερά, θα φύγουν όλα. Λοιπόν, πήραμε μια δόση από Type R Turbo. Δεν θα σου ξαναπατήσω τώρα. Εντάξει, ο ήχος του είναι... τώρα βγαίνουμε. Okay, να γυρίσουμε από εδώ, λες πάλι. Να βγούμε πάλι από σιγούριο. Ναι, για να πατήσεις κι εσύ, γιατί μετά εκεί δεν θα μπορείς. Εγώ αυτό που θέλω, άμα πατήσω μια φορά, θέλω ξανά μετά. Και ξανά. Για άκουστε λίγο. Φέρεις έτσι κάθε μέρα και δεν σου βγάλει κύχα, ε? Κάθε μέρα, παντού. Τη συστήνεις ανεπιφύλακτα δηλαδή τη μετατροπή? Πλέον δεν το λες καν μετατροπή, είναι έτοιμα, πολιτών. Πόσο στοιχίζει περίπου μηχανικά να κάνεις ένα Type R έτσι? Εντελώς μαμάκι. Περίπου τώρα, έτσι. Ναι. Περίπου. Θες 5.000 στο νερό? Θες, ε. Από εδώ. Θες 5.000 στο νερό, σίγουρα. 1.000 έχει μόνο ο Χοντάτα. Α, θέλει και ο εγκέφαλος. 480 ευρώ έχουν τα μπέκ. Ναι. Μια τρόπα βενζίνης πίσω, σίγουρα. Τα ξέρω 30, τα υπόλοιπα, στο περίπου τα ξέρω. Δεξιά, έτσι. Ναι, δεξιά. Δεξιά και ξανά δεξιά. Κοίτα, τώρα... σίγουρα αξίζει όμως, είναι. Ναι. Πολύ. Είναι όπλο το αυτοκίνητο. Είναι δυνατό, έχει τρομερό ήχο. Εντάξει, είναι όμορφο και το συγκεκριμένο, το EP3, και το δικό σου είναι ακόμη πιο όμορφο. Πάντως είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γενικά υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι φανατικός με Honda. Να σου πω, πλέον στην Ελλάδα έχουν τροπήσει όλα. Όλα, ναι. Ατμοσφαιρικό δεν βρίσκεις, είναι σπάνιο. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Κοίταξε, και 5.000 είναι. Βέβαια, δεν είναι πολλά. Μπορείς να κάνεις και πιο μικρά setup, πολύ πιο φθηνά. Ναι. Να πάρεις με μαντέμι πολλαπλή. Πιο λίγα. Βέβαια, τα μπέκ, ο άγραφος και σε θέμα καυσίμου και αυτά αναγκαστικά τα πληρώνεις, γιατί είναι πορτών και δουλεύουν. Αυτά προγραμματίζονται μόνο με Χοντάτα. Βέβαια, εντάξει, άμα θες να βάλει κάποιος AM ή οτιδήποτε, εννοείται γίνεται. Από κατανάλωση τι λέει? Δεν καίει όταν το πατάς, ε. Εκτός, επειδή τυχαίνει να βγαίνουν συνέχεια, έχει γύρω στα 8 λίτρα κατανάλωση. Α, καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Γύρω στα 8 λίτρα. Τώρα μέσα στην πόλη, με τα λιμπανιές, με λίγο τσαφτσούφ, λίγο εξτέρνα, λίγο τέτοιο. Βέβαια έχει... Ανυπολόγιστο. Ναι, βέβαια κιόλας είμαστε σε μια εποχή που η κατοστάρα δεν έχει φθηνή. Έφτασε 2 ευρώ πλέον. Ναι, 2 ευρώ. Για μισέ το, ναι. Ξέρω, από το ίδιο δοχείο ψωνίζουμε. Αλλά σαν αυτοκίνητα είναι πολύ οικονομικά αυτά τα συγκεκριμένα. Αλλά με ένα 80. Κοίταξε, υπάρχουν χοντέοι που είναι φανατικοί με την ατμόσφαιρα. Ναι. Δεν θα την άλλαζαν ποτέ. Πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς μάλλον δεν έχουν δοκιμάσει ακόμα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, γιατί και η ίδια η Honda πλέον βγάζει turbo από τα Civic, τα Type R από το εργοστάσιο. Οπότε κάτι θα ξέρει παραπάνω. Πόσα κιλά είναι περίπου? Τώρα με αυτά τα πράγματα πιστεύω είναι 1250 συν σίγουρα. Είναι τόσο πολλά, ε. Είναι, δεν το λες και λες και καρότσα. Δεν το λες κιλοφιλήθη είναι. Να πάρεις ένα EG, ένα E-Kappa, να το κάνεις K20 και να το στήσεις για πίστα είναι τέλειο. Να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί και με αυτό το αυτοκίνητο που οδηγάω. Έχω καταντήσει γραφικός πλέον, θα νομίζετε ότι το λέω για όλα τα αυτοκίνητα που οδηγάω, αλλά με το συγκεκριμένο όντως έχω εντυπωσιαστεί. Είναι ένα πολύ γρήγορο και όμορφο αυτοκίνητο. Θέλω να μας γράψετε και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια από κάτω για το Type R του Νίκου. Εμείς εδώ θα κάνουμε μια στάση να το πάρει λίγο ο διοκτήτης του να το οδηγήσει για να... We'll be right back.
Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλιά σας από κάτω πώς είδατε το αυτοκίνητο. Βάλτε και μια βαθμολογία άμα γουστάρετε, με άριστα το 100, από το 0 μέχρι το 100. Αυτό ήταν το βίντεο, κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για όλα τα υπόλοιπα που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο, μόνο Τρίτη.